Καλημέρα αγαπητοί φίλοι, είναι Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2023 και η ώρα 9:30 το πρωί. Βρίσκομαι στο Λαφωνής Χανίων. Βρίσκομαι εδώ για να σας ενημερώσω για ένα έγκλημα που έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το Λαφωνής Χανίων είναι μια προστατευόμενη περιοχή. Ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και προστατεύεται. Άρα όμως από ποιους και τι ακριβώς προστατεύουν εδώ στο νησί? Την απάντηση θα τη δούμε στη συνέχεια. Την περιοχή αυτή, το όμορφο Λαφωνήσι, επιλέγουν οι χελώνες καρέτα-καρέτα για να φτιάξουν τις φωλιές τους και να αναποθέσουν τα αυγά τους. Είναι μία από τις ελάχιστες περιοχές της πατρίδας μας όπου οι χελώνες κάνουν τις φωλιές τους. 23 προς 24 Ιουνίου 2023 δύο χελώνες, αφού περιπλανήθηκαν για περίπου 20 χρόνια στη θάλασσα, επέστρεψαν εδώ στο Λαφωνήσι, στην ίδια παραλία που είχαν γεννηθεί και οι ίδιες, για να φτιάξουν τις φωλιές τους και να αναποθέσουν τα αυγά τους. Έτυχε το πρωί της 24ης Ιουνίου να είμαι ο πρώτος που ήρθα στην περιοχή νωρίς το πρωί, είδα τα ίχνη από τις χελώνες, με οδήγησαν στις φωλιές και αφού ενημέρωσα το Σύλλογο Προστασίας Χελωνών Αρχέλων, πήρα οδηγίες για τον τρόπο που θα σημάνω την περιοχή, θα προστατεύσω τις φωλιές, θα υποβάλω σχετικό δελτίο καταγραφής και στη συνέχεια πώς θα επιτηρώ τις φωλιές. Όλο αυτό το διάστημα, περιμένοντας την εκόλαψη των αυγών, επιτηρούσα τις φωλιές και η τελευταία επίσκεψή μου, την Παρασκευή το απόγευμα, τότε έχω και την τελευταία φωτογραφία από τις φωλιές, ήταν η κατάσταση όπως την ήξερα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Σάββατο πρωί, ένας εγκληματίας ιδιοκτήτης σκύλου ή σκύλων άφησε ελεύθερα τα σκυλιά πάνω στο νησί, τα οποία ήρθαν εδώ και κατέστρεψαν και τις δύο φωλιές. Έσκαψαν, έβγαλαν τα αυγά έξω, άλλα προφανώς τα έφαγαν, άλλα τα κατέστρεψαν. Έτσι, 200 μικρά χελωνάκια δεν θα ξεκινήσουν ποτέ το δικό τους ταξίδι της ζωής στη θάλασσα. Ένα έγκλημα που αφορά όλους μας. Θα σας δείξω τη φωλιά και την καταστροφή που έγινε και την εικόνα που αντίκρισα εγώ σήμερα το πρωί και την εικόνα που αντικρίζουν όλοι οι επισκέπτες. Γιατί φυσικά εγώ θα είμαι όλη μέρα εδώ σήμερα να ενημερώνω όλους τους ξένους επισκέπτες για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο σημείο αυτό που βλέπουν. Ας πάμε λοιπόν προς τη φωλιά και να δούμε τι ακριβώς έγινε. Όπως βλέπετε, στα δύο σημεία που υπάρχουν οι λάκοι ήταν οι φωλιές. Εκεί είχαν αναποθέσει οι χελώνες τα αυγά τους. Φαίνονται πολύ καθαρά τα αποτυπώματα από τα πόδια των σκυλιών. Κάποια από αυτά είναι πρόσφατα, είναι σημερινά, που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης των σκυλιών και σήμερα το πρωί τα έφερε εδώ στην περιοχή. Αδέσποτα, όπως κάνει κάθε φορά. Μπορείτε να δείτε καθαρά τα αποτυπώματα από τα πόδια των σκυλιών. Εδώ είναι η πρώτη φωλιά που έσκαψαν και έβγαλαν έξω τα αυγά. Μπορείτε να δείτε και τα κατεστραμμένα αυγά. Κατεστραμμένα αυγά είναι πεταμένα παντού. Όπως παντού είναι και τα αποτυπώματα από τα πόδια των σκυλιών.
Αυτές οι εικόνες που βλέπετε θα κάνουν το γύρο του κόσμου, σας το υπόσχομαι, και όλοι θα μάθουν πως εδώ στο Λαφωνήσι Χανίων προστατεύομαι τα προστατευόμενα είδη. Έπεται συνέχεια.